Καλημέρα, ακόμη μία έκρηξη σε ATM. Είμαι. Έχουμε χάσει πλέον τον αριθμό των τελευταίων μηνών πόσες έκρηξεις είχαμε. Γύρω στις 5 παρατέταρτο το πρωί, εδώ οι κάτοικοι στη Νέα Μηχανία Θεσσαλονίκης άκουσαν μία έκρηξη, βγήκαν στα μπαλκόνια. Είδαν λοιπόν 4 δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, επέβαιναν σε ένα γιο ταχύ σκούρου χρώματος. Σταμάτησαν έξω από εδώ που βλέπετε στην 25η Μαρτίου. Κατέβηκαν οι τρεις. Με άγνωστο μέχρι στιγμής εκρηκτικό μηχανισμό, τώρα συλλέγουν οι άνδρες ασφάλειας τα στοιχεία, ανατείναξαν το ATM και έχουν πάρει και άγνωστο ποσό μέχρι τώρα. Ο τέταρτος δράστης τους περίμενε μέσα στο όχημα, επιβιβάστηκαν άμεσα και έγιναν καπνός. Τώρα, εδώ οι άνδρες του ΤΑΦΑΛΦΑ Μηχανιώνας και της ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη συλλέγουν στοιχεία για να μπορέσουν να εξακριβώσουν με ποιο τρόπο έγινε η έκρηξη. Από ό,τι είδαμε, έχουν βρει κάποιους λωστούς. Σε κατάστημα ήταν τοποθετημένο. Είναι ένα ATM που βρίσκεται όχι σε κατάστημα τράπεζας, σε μια κατοικημένη περιοχή, ναι, δίπλα σε κάποια καταστήματα εστίασης. Τα οποία όμως ήταν κλειστά εκείνη την ώρα, 6 ώρα ανοίγουν. Ωστόσο, οι γείτονες φυσικά από τον οικοφαντικό θόρυβο ξύπνησαν και είδαν την δράση των 4 κακοποιών. Όπως σας είπα, όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά σε μια κατοικημένη περιοχή, φιλήσυχη κατά τα άλλα. Έχουν γίνει κάποια περιστατικά στη Μηχανιώνα με διαρρήξεις, όμως στο συγκεκριμένο ATM ήταν η πρώτη φορά που άγνωστοι δράστες κατάφεραν τελικά να τον τεινάξουν. Βλέπετε ότι κομμάτια έχουν εκτοξευστεί σε όλο το πεζοδρόμιο. Ναι, ακόμη φαίνεται, και στο δρόμο θα σας δείξει ο Βαγγέλης ο Μουτούλης. Ναι, ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη και διαλύθηκε στην κυριολεξία το μηχάνημα.